απεργιακό κλειό μπαίνει η χώρα, καθώς ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ προκήρυξαν 48 ώρες γενική απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη 6 και 7 Νοεμβρίου, αντιδρώντας αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τα εργασιακά μέτρα. Στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα της Τετάρτης, την ώρα δηλαδή που θα ψηφίζονται στη Βουλή τα νέα μέτρα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο. Ο Πρόεδρος, ο Απόστολος Γκιγκούδης, απίθυνε κάλεσμα συμμετοχή στην κινητοποίηση, λέγοντας πως αυτή τη φορά δεν δικαιολογείται να λείπει κανένας. Την κήρυξη 48 ώρες πανεργατικής απεργίας των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη 6 και 7 Νοεμβρίου αποφάσισαν μετά από έκτακτες συνεδριάσεις των ηγετικών τους οργάνων η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα συνδικάτα ζητούν να μην ψηφιστούν οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα νέα μέτρα τα οποία κατατίθεται στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα. Καλούμε ξανά τον κόσμο στη 48 ώρα απεργία που προκήρυξε και συμμετέχει το εργατικό κέντρο ΕΓΕΣΕ, Τρίτη και Τετάρτη, για να μην περάσουν τα μέτρα που σχεδιάζουν. Πάλι 13,5 δις εις βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων. Είδαμε πού οδήγησε τα τρία τελευταία χρόνια αυτή η πολιτική. Αυτοί συνεχίζουν και επιμένουν οι ίδιοι. Μέχρι και αυτοί που τα σκεφτήκαν αυτά τα μέτρα άρχισαν και λένε και ότι αυτοί, μάλλον άκουσα τον Γερμανό που έλεγε αυτό το χάπι είναι λάθος θεραπεία. Δηλαδή τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Η συνταγή που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι λανθασμένη, δήλωσε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει να δαγκώσει την ουρά του. Αυτό ακριβώς κάνουμε, ανακυκλωνόμαστε. Πρέπει να αλλάξουν πορεία η πολιτική μας. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει την ώρα ψήφισης των μέτρων, δηλαδή το απόγευμα της Τετάρτης. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο. Την Τετάρτη το απόγευμα, αυτήν την φορά δεν θα έχουν καμία δικαιολογία. Τα μαγαζιά, η αγορά είναι κλειστή 5,5 ώρα το απόγευμα μπροστά στο εργατικό κέντρο να δηλώσουμε και να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας, ώστε είναι η ώρα που ψηφίζονται, ώστε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Και οι βουλευτές μας ας αναλάβουν καθένας το φορτίο που το αναλογεί. Πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να αποτρέψουμε αυτήν την πολιτική.